Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Βασιλέα πράνοια παράκτητε το πνεύμα της αληθείας. Ο Πανακπαρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής κορυγός. Έθεκε σκήνηση ημίν και καθάρισε μας πασκλήδος και σώσον αγαθέτας πικάς ημών. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός ελέησον ημάς. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός ελέησον ημάς. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνων. Αμήν.
Mani atriasi leisonimās, kirielā svete esmu atiesimon, lēsotas ikojas un dasanu miesimien, āja pīskeps eki iestatās esin iesimon, eneket un vātosu, kirieleison, kirieleison, kirieleison. Lūksa patrīkē jau, ka jau pneumatī, ka rinkē īkei susē un asu un amin. Pātini vono en disurani, saja situ tonu māsu, et etu i vasiliasu, jeni thitu to theli māsu, osuna no kiptizis, ton ātoni vono terapiusion dosimi simeron, ja afesimi ta aflimata imon, os ke mis afimitis flesimon, ke mis erengsi māsu riasmon, avarisa i māsu apotu puniru. Oti su esteni vasilia, ke dinamis ke doxa tu patros, ke tu idei pneumatos, ninkia exonas ton eonon. Amin. Kire leisu, kire leisu, kire leisu, kire leisu, kire leisu, kire leisu, Jesus que ele isso 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 Lūksa patrīkē jau, ka jau pneumatī, ka rinkē īkē Jesus eonos eonomīn. Vefte proskinīsume, ka prospēsume du vasilīmon Theo. Vefte proskinīsume, ka prospēsume Christo du vasilī Theo imon Theo. Vefte proskinīsume, ka prospēsume nafto Christo du vasilī ke Theo imon. Επακούσε ο σου Κύριος εν ημέρα φλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξ αποστήλε σου βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιόν αντιλάβει το σου μυστή πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμα σου πιανάτο. Διώσει Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βολή σου πλήρωσε, αγαλιασόμεθα εσ εν το σπυρίο σου και εν ονόματι Θεό ημών μεγαλυθισόμεθα, πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματα σου, νυν εγώ ότι έσωσε Κύριος των Χριστών αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανό Αγίου αυτού, εδυναστίας, ισοτήρα της δεξιάς αυτού, ούτι εν άμαση και ούτι εν ύπης ημείς δε εν ονόματι Κύριου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα, αυτοί συνεποδήθησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημε και ανθρώπιθμεν. Κύριε σώσον το βασιλέα και επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εμφραθήσετε ο βασιλεύς και επί του σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτών και τη θέληση των χειλαίων αυτού και στέρισας αυτών ότι προέθασας αυτών εν ευλογίας Χριστότητος έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εγκλήθου τιμίου ζωήν ητήσατος και έδωκας αυτόν μακρότητα ημέραν εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη εδόξα αυτού εν το σωτηρίου σου, δόξα και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος. Εφραθείς αυτόν εχαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς επίζει επί Κύριο και εν το ελέη σου υψίσου σου ούσα λευθεί. Ευρέθη η χή σου πάση της έφρη σου, η δεξιά σου εύρη πάντα της μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον, πυρώσεις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος εν ογή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καπόν αυτό από της απολύς και το σπέμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διαλογήσαν το βουλάς, εσ μου μη δίνονται σύνε, ότι θύσεις αυτούς νόντων, εν της περιλύπης σου, ετοιμάσεις το προσώπον αυτού, υψώθη Κύριε, εν τη δυνάμη σου, άσομε και το ψάλλομε της δυνασίας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός, ελέησον ημάς. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός, ελέησον ημάς. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσπετε σωματίες ημών, δέσσεται συγχωρήσοντας ανομίες ημών.
Aie pisiepsi, kai jas ir tas atsiniesimu, nene, kai tur matosu, kirėlaisun, loksa patrikėjo, kai jau pnemati, keninkiai, kai susiona, suonomin, patinimu, nuendysuranys, aies titu tonomasu, efetu į vasiliasu, jenikvytu to thelimasu, osiru nukepitizys, donatonimu, ton apiusion, losimit simeron, kai afisimit afnimataimon, oskemis afimitis fletsimon, kai mis renksimas esperiasmon, αλλά ρίσαι μας από το πονηρό. Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμης και δόξα του Πατρός και του Υιτέ Πνεύματος νυν και αεξώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσω Κύριε το λαό σου και ευλογία σου την κληρονομία σου. Νίκας εις βασιλεύση κατά βαβάρων δρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύματι, ο ευσωθείς εν το σταυρό εκουσίως του πνήμου σου κοινή πολιτεία, τους ικτισμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νύχας χορηγών αυτής κατά το πολεμίον, τη σύμμαχεν αίτηση της ειν όλων όπλων ειρήνης αίτιων τρόπεων, γενήν και αεί και Ιησούς αιώνας σε όνομην, προστασία φοβερά κατέσχυνται μη παρήδης αγαθήτες εκεσίες ημών πανίνητε θεοτόκερ, στήριξον ορθοδόξο πολιτεία, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκες τον Θεό μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέκα ελέος, εδέμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δόμεθα υπέτεν ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακάριου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος της βάρκης και σε την δόξα να απέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα την και αιξεώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριο ευλογήσον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διαιρετή Τριάδη πάντοτε νυν και αιξεώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ανεψίσεις Θεό και ποιήσιν οι άνθρωποι σε ευδοκία. Glory to God in the highest on earth, peace, goodwill among men. Δόξα ανεψίσεις Θεό και ποιήσιν οι άνθρωποι σε ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακυλεί την ένεσή σου. O Lord, you shall open my lips, and my mouth will declare your praise. Κύριε, τι υπληθήθησα εφλιβωτές με, πολύ επενήσετε επ' εμέ, πολύ γλέγωσε από τη ψυχή μου, ότι ουκ έστη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλείπου μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριο και έκραξα και επίκουσέ μου εξορούσε υιό αυτού. Εγώ δε εκοιμήθη και ύπνοξα, εξηγήθη ότι Κύριος ενλείψετε μου. Ούφο φυφίσομεν από μοιραίων λαό, το κύκλος υπεπισμένο μη, ανάστε Κύριε σώσο με ο Θεός μου. Ότι σε επάταξα πάντα στου εκφρένοντα μη ματέω, οδόντα αματολών συνέτριψα του κυρίου Ισουτηρία και επί των λαού σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνο εξάξιαθη, ότι κύριο αντιλήψετε μου. O Lord, do not rebuke me in your wrath, nor chasten me in your anger, for your arrows are fixed in me, and your hand rests on me. There is no healing in my flesh because of your wrath. There is no peace in my bones because of my sins, for my transgressions rise up over my head. Like a heavy burden, they are heavy on me. My wounds grow foul and fester because of my folly. I suffer misery and I am utterly bowed down. I go all the day long with a sad face, for my loins are filled with mockeries, and there is no healing in my flesh. I am filled and greatly humbled. I roar because of the groaning of my heart. O Lord, all my desires before you, and my groaning is not hidden from you. My heart is troubled, my strength fails me, and the light of my eyes, even this is not with me. My friends and neighbors draw near and stand against me, and my near of kin stand far off, and those who seek my soul use violence, and those who seek evil for me speak folly, and they mediate on deceit all the day long. But I, like a deaf man, do not hear, and I am like a mute who does not open his mouth. I am like a man who does not hear, and who has no reproofs in his mouth. For in you, O Lord, I hope, you will hear, O Lord, my God. For I said, let not my enemies rejoice over me, for when my foot was shaken, they boasted against me. For I am ready for wounds, and my pain is continually before me. For I will declare my transgression, and I will be anxious about my sin. But my enemies live, and are become stronger than I. And those who hate me unjustly are multiplied. Those who repaid me evil for good slandered me, because I pursue righteousness, and they threw away my love as though it were a sinking corpse. Do not forsake me, O Lord my God. Do not depart from me. Give heed to help me, O Lord of my salvation. Do not forsake me, O Lord. O my God, do not depart from me. Give heed to help me, O Lord of my salvation.
ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου, προσπαλώσει η ξάξ μου, εγεί έρημου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου οθήσει του ειδήν την δύναμη σου και την δόξα σου, ότι Κρίσον το ελό σου είπε ζώας, τα χείλη που επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου, άρωτας χείρας μου, ο εξτό στέατος και ποιότητα σε πληθεί η ψυχή μου και χείλη αγαλέσεως ενέση το στόμα μου, ή ημνό ευών σου επί της στρωμνής σου, εν της όθρης εμελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτη το τερίγο σου αγαλιάσομαι, εγωλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου, αυτοίς δε εις μάτι ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται, ο δε βασιλές εμφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο αμνίων εν αυτού, ότι εν εφράγεις το μαλλόν τα αδικά. Εν της όθρης εμελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη το πτερίγον σου αγαλιάσομε, εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to your God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. O Lord, God of my salvation, I cry day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my supplication, O Lord. For my soul is filled with sorrows, and my soul draws near to Hades. I am counted among those who go down into the pit. I am like a helpless man, free among the dead, like slain men thrown down and sleeping in a grave, whom you remember no more, but they are removed from your hand. They laid me in the lowest pit, in dark places, and in the shadow of death. Your wrath rested upon me, and you brought all your billows over me. You removed my acquaintances far from me. They made me an abomination among themselves. I was betrayed and did not go forth. My eyes weakened from poverty. O Lord, I cry to you the whole day long. I spread out my hands to you. Will you work wonders for the dead, or will physicians raise them up and acknowledge you? Shall anyone in the grave describe your mercy and your truth in destruction? Shall your wonders be known in darkness and your righteousness in a forgotten land? But I cry to you, O Lord, and in the morning my prayer shall come near to you. Why, O Lord, do you reject my soul and turn away your face from me? I am poor and in troubles from my youth, but having been exalted, I was humbled and brought into despair. Your fierce anger passed over me, and your terrors greatly troubled me. They compassed me like the water all the day long. They surrounded me at once. You removed far from me neighbor and friend and my acquaintances because of my misery. O Lord, God of my salvation, I cry day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my supplication, O Lord. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου. Τον ιόμενον πάσας της νόσου σου. Τον λυτρούμενον εχθρά στην ζωή σου. Του στεφανούντα εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσεται έως αείτο νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κνήμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισο τα σοδούσα του το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ήτιμο και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος ουκ εις ίσθεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αματίας ημών αναπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης, εκρατέως ο Κύριος το έλος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποβισμόν, εμάχριν ένα αφημόν τας ανομίας ημών, καθώς οτήρη πατηρίους, οτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χούζες μεν. Άνθρωπος ως ηχό τόσερα ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διέθενε εν αυτού και όχι πάξει, και ουκ επιγνώσεται επί το τόπο αυτού, το δε έλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσεων της φυλάσσωση τη διαθήκη αυτού και μεμημένος το εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ανόητη μας εν τον θρόνο αυτού και βασιλεί αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείται το Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται το Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού.
Ευλογείτε το Κύριε πάντα τα έργα αυτού, εμπατη τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, εμπατη τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. O Lord, hear my prayer, give ear to my supplication in your truth, answer me in your righteousness. Do not enter into judgment with your servant, for no one living shall become righteous in your sight. For the enemy persecuted my soul, he humbled my life to the ground. He caused me to dwell in dark places as one long dead, and my spirit was in anguish within me. My heart was troubled within me. I remember the days of old. I meditated on all your works. I meditated on the works of your hands. I spread out my hands to you. My soul thirsts for you like a waterless land. Hear me speedily, O Lord. My spirit faints within me. Turn not your face from me, lest I be like those who go down into the pit. Cause me to hear your mercy in the morning, for I hope in you. You make me know, O Lord, the way wherein I should walk. For I lift up my soul to you. Deliver me from my enemies, O Lord. For to you I flee for refuge. Teach me to do your will, for you are my God. Your good spirit shall guide me in the land of uprightness. For your name's sake, O Lord, give me life. In your righteousness you shall bring my soul out of affliction. In your mercy you shall destroy my enemies. You shall utterly destroy all those who afflict my soul, for I am your servant. Answer me in your righteousness. Do not enter into judgment with your servant. Ισάκουσο μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με ενή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η απίσημο Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Δε της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας μας εικόν ημών του Κυρίου δεηθώμεν. For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and the union of all, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτο και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού αισιών δρυν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών μακαρίου του τιμίου πρέσβη Κύριε Τσεν Χριστό διακονίας, παντός του κλήρου του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέτε σε βούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Το καραξιράν θάλασσαν και έρεφλε Χριστό ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέτης χώρας ημών ταύτης των αρχών των κυβεντών και σήμαντος του λαού αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this city and every city and land and the faithful who dwell in them, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For temporal weather, for the abundance of the fruits of the earth and peaceful times, let us pray to the Lord. Lord have mercy. For those at sea, those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all tribulation, wrath, danger, necessity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξα δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαριάς με τα πάντων των Αγίων νοερεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα την οικία αξιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκνητός ο θρήσι το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φως τα προστάγματα σου επί της γης. Amen.
Ζήλος λείψετε λαόν απαιδευτών και νυν πυρ τους υπεναντίου σέδετε. Αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά της εν δόξης της γης. Anak
αξίος δε φάλιν, ον ευρύσιρα θυμούντα, βλέπεον ψυχή μου, μη το ύπνο κατελεχθείς, ή να μην το θάνατο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσαν Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός. Again in peace, let us pray to the Lord. Lord, help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating, O most holy, pure, blessed, glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Πως οι φιλάνθρωπε και δίσως διάς το κακό λυτρώτε τη κέδεση σου, νέον δε τη χάρη σου. Μαθητής ο αχάριστος ταυτήν αποβάλλεται και βορβόρος υφύρεται. Φυλαγυρία απελωνώσε, δόξα Χριστέ τη εξαγνία σου. Ιούδας ο δόλιος φυλαργυρίας ερών, προτούνεσαι, Κύριε, το θησαυρόν τη ζωή, δολίωσε, μελέτησε, όθεν και παρηνήσα, τρέχει προς Ιουδαίους, λέγει της παρανόμη, τι μη θέλετε δούνε. Καγώ παραδώσω ημίν εις το σταυρό σε αυτόν. Η φόρνη εκ λαφμών ανεβόη νύμων, εκ μάσους αθερμός τους ακράντους σου πόδας, φύξη της κεφαλής αυτής και εκ βαθούς στενάζουσα, μη απόσημε. Και είπε, τε καταξιωθήνε ημάς τους ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα Κύριε, δόξα Σύ. Το καιρό εκείνο, εμαρτύρει ο όκλος,
Ον μετά του Ιησού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγερεν αυτόν εκ νεκρών, δια τούτο και επίντησεν αυτό όπλος, ότι οίκουσαν τούτο αυτόν, πεπικένε το σημείον. Ήουν φαρισαίοι υπον προς αυτούς, θεωρείται ότι ουκ οφειλείται ουδέν. Είδε ο κόσμος ο πίσω αυτόν, ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τίνες Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσωσιν εν τη γιορτή, ούτιον προσήλθον Φιλίππου το από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε θέλωμεν τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνετο αυτής λέγον, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Γιος του ανθρώπου. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Οφειλών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν. Και ο μισών την ψυχήν αυτού, εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν ημί διακονήτης, ημί ακολουθήτω, και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της ημί διακονή, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νυν η ψυχή μου τετάρακτε. Και τι είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Όουν όκλος, ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν γεκονένε. Άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδιε με αυτή η φωνή γεγονέν, αλλά δι' ημάς. Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτο, νυν ο άρχον του κόσμου τούτο, εκβληθήσετε έξω. Κακό εάν υψωθώ, εκ της γης πάντας ελκύσω προς εμέ αυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό όχλος. Εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα. Και πώς λέγεις δι' υψωθήνε των γιών του ανθρώπου. Τι σε στην ούτως ο γιος του ανθρώπου, είπεν ουν αυτής ο Ιησούς. Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμών έστι, περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει, κι ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, είναι αγί φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθόν εκρύβει επ' αυτόν. Τος αυτά δε αυτού σημεία πεπικότες έμπροσθεν αυτόν ουκ επίστευον εις αυτόν. Είναι ο λόγος Ισαΐα του προφήτου πληρωθεί ον είπε, Κύριε, τι σε πίστεψε τι ακούει ημών και ο βραχίον Κυρίου
τίνει αποκαλύπθει, δια τούτο ούκ εδίναν το πιστεύειν, ότι πάλιν είπεν Ισαΐας, τε τύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση τη καρδία και επιστραφώσει και ιάσωμε αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας ότε είδε την δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά διά τους Φαρισαίους ουκ ομολόγουν ή να μη από συνάγωγοι γένονται. Ηγάπησαν γά την δόξαν των ανθρώπων, μάλλον υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέμψαντάμε, και ο θερών εμέ θεωρεί τον πέμψαντέμε. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει, και άντις μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν, ου γα ήλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλά ή να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνω τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν διεσκάτη ημέρα, ότι εγώ εξέμαι αυτού ούκ ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός με εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Άουν λαλώ εγώ, καθώς ηρικέμι ο πατήρ ούτω λαλώ. The reading from the Holy Gospel according to St. John, let us attend. At that time, the crowd that had been with him, and when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead, bore witness. The reason why the crowd went to meet him was that they heard he had done this sign. The Pharisees then said to one another, "You see that you can do nothing. Look, the world has gone after him." Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and said to him, "Sir, we wish to see Jesus." Philip went and told Andrew. Andrew went with Philip and told Jesus. And Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies and remains alone, but if it dies, it bears much fruit. He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there shall my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Now is my soul troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. No, for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven, "I have glorified it, and I will glorify it again." The crowd standing by heard it and said that it had thundered. Others said an angel had spoken to him.
Jesus answered, "This voice has come for your sake, not for mine. Now is the judgment of this world. Now shall the ruler of this world be cast out, and I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." He said this to show by what death he was to die. The crowd answered him, "We have heard from the law that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man?" Jesus said to them, "The light is with you for a little longer. Walk while you have the light, lest the darkness overtake you. He who walks in the darkness does not know where he goes. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light." When Jesus had said this, he departed and hid himself from them. Though he had done so many signs before them, yet they did not believe in him. It was that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled, "Lord, who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed?" Therefore they could not believe. For Isaiah again said, "He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they should see with their eyes and perceive with their heart and turn for me to heal them." Isaiah said this because he saw his glory and spoke of him. Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees they did not confess it, lest they should be put out of the synagogue, for they love the praise of men more than the praise of God. And Jesus cried out and said, "He who believes in me believes not in me, but in him who sent me. And he who sees me sees him who sent me. I have come as light into the world, that whoever believes in me may not remain in darkness. If anyone hears my sayings and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my sayings has a judge. The word that I have spoken will be his judge on that last day. For I have not spoken on my own authority. The Father who sent me has himself given me commandment what to say and what to speak. And I know that his commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father has bidden me." Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηκτιμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Πως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες ηθισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίης με ισόπου και καθαριστήσω με. Μνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σονομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανάγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσία, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις.
θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Ναμ της πίστεως εν πέτρα με στερεώσας επλάτηνας το στόμα μου επεκρούς μου εφράνθηκαρ το πνεύμα μου εν το ψάλι που και στην Άγιος ως ο Θεός ημών και ουκ και στην δίκαιος την σου Κύριε. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι εν γενείς το συνέδριον των ανώμων και γνώμη συνατρίζεται κακόν τρόπον κατάκριτον τορίστησε αποφύνε Χριστέ ο ψάλλομε Σύ ο Θεός ημών και ουκ και στην Άγιος κλείσου Κύριε. Γενή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν το δεινόν βουλευτήριον των ανώμων σκέπτεται Θεομάχου ψυχής υπάρχων ως δι' Χριστόν των δίκαιων αποκτήνε Χριστόν ο ψάλλομεν Σύ Θεός ημών και ουκ και στην Άγιος κλείν σου Κύριε. Της πίστεως εν Πέτρο με στερέωσας επλάτηνας το στόμα μου απεχθρούς μου εφράνθηκαρ το πνεύμα μου εν το ψάλιν ουκ και στην Άγιος ως ο Θεός ημών και ουκ και στην δίκαιος πλην σου Κύριε. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπεραπλοκημένης εν δόξες ποιησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων Ιωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα. Κύριε. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και του Υιόκτα η Πνεύμα την οικιά εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπέρ την πόρνην αγαθέ ανομίσας δακρύων όμβρους ουδαμώσει προσήξα αλλά σιγή δεόμενος προσπίπτωση πόθο ασπαζόμενος τους αρχάντους σου πόδας όπως με την άφεσιν ως δεσπότης παράσχης των οφλημάτων κράζοντι σωτήρ εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Η πρώην άσωτος γηνή, εξέφνης σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διεθυμουμένη την εσχήνη την πολλήν και κρίση της κολάσεως, είναι υποστόση πόρνη και άσωτη. Ων περ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθεία ο άφρον. Η πόρνη δε γινή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς τον λυτρωτήν, φιλάνθρωπε και εκτήρμον, εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με. Τη δεκάτη πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος κρίσεντος του εν μύρης της λυκείας. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Βασιλίσης και Αναστασίας. Τι αυτή μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών.
τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου Πρεσβυτέρου και Παυσολυπίου, τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αλυψάσης των Κύριων Μύρο Πόρνης Γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθος μικρών τούτο γέγονε. Αλλά οτό νοητό μύρος Χριστής Χριστέ ο Θεός, των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς, ως μόνος Άγιος και Φιλάνθρωπος. Αμήν. More than the harlot have I transgressed, and yet no torments of tears have I offered you, O good one, but praying in silence I fall before you, and with longing I kiss your immaculate feet, so that you as Master will grant forgiveness of trespasses to me who cry out to you, O Saviour, from the mire of my sinful burdens deliver me. The woman, once prodigal, suddenly appeared restrained, hating the works of shameful sins and physical pleasures, and reflecting on the great shame and punishment to which harlots and prodigals will be condemned. I myself am first among them, and I am afraid, yet I persist in my bad habit. Mindless that I am, the harlot, on the other hand, was afraid and hastened quickly, and came crying to you, the Redeemer, O compassionate Lord, who loved mankind, from the mire of my sinful burdens deliver me. On April 15th, we commemorate the holy martyr Crescens of Myra in Lycia. On this day, we also commemorate the holy women martyrs Vasilisa and Anastasia. On this day, we also commemorate our father among the saints, Leonidas, Bishop of Athens. On this day, we also commemorate the holy martyrs Theodore, the presbyter, and Basilipios. On Great and Holy Wednesday, as the most divine fathers ordained, we commemorate the harlot who anointed the Lord's feet with fragrant ointment, since this occurred shortly before the saving passion. O Christ God, who were anointed with the spiritual ointment, free us from the influent passions and have mercy on us, for only you are holy and love mankind. Nam prima tyrannu epi periskisen heptaplasios kaminos exekathi pote en ipedes ukeflekthisan vasileos patisan des dogma αλεβών πάντα τα έργα Κυρίου των Κυρίων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ από καινούσα γίνη, μύρον έντιμον, δεσποτική και θεία φρικτή κορυφή Χριστέ, τον ίχνο σου επελάβετον των ακράντων και κραμμένες παλάμες και βόα. Πάντα τα έργα Κυρίου των Κυρίων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντα τους αιώνας. Glory to you, our God, glory to you. The woman guilty of sins washed the Maker's feet with her tears, and she wiped them dry with the hair of her head. For this she did not fail to be absolved of the sin she committed all her life. But she cried out and sang, O new works of the Lord, sing a hymn to the Lord and exalt him beyond measure unto all the ages. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ιερουργείτε το λύτρον ευγνώμων ή εξωτηρίων σπλάχνοτε και δακρύων πηγής εν ίδια της εξαγορεύσεως εκπληθήσα που κατησκήνετο αλεβώα πάντα τα έργα Κυρίου των Κυρίων υμνείτε και
και υπερυψούται εις πάντας τους αιώνας. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ρηματιράνου επί υπερίσχυσεν, επταπλασίος κάμινος εξεκάρθη ποτέ, εν είπεδε σου και φλέχθησαν, βασιλέως πατήσαντες δόγμα, αλεβών πάντα τα έργα Κυρίου των Κυρίων υμνείται και υπερυψούται εις πάντας τους αιώνα. Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Ψυχές καθαρές και αρρυπώτης χείλεσι, δεύτε μεγαλύνομεν την ακυλίδωτον και υπερλαμβρών μητέρα. Δι' αυτοίς το εξ αυτοίς προσφέροντες πρέσβοι οι αντεκθέντοι. Φύσε των ψυχών ημών, Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ αγνωμοφανή και πονηρός υλοτύπων, δώρον αξιωτέων λογοπραγήν, διού οφιελέσιον ελήθης αμαρτημάτων, καπηλεύον οδύνος Ιούδας, τη φιλοθεωτάρη. Φύσε το ψυχόν ημών, Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, going to the rulers who did not uphold the law, Judas says to them, what will you give to me if I deliver Christ to you who seek him and wish to kill him? In exchange for money, he rejected his relationship with Christ. Spare our souls, O Christ, our God, and save us, we pray. Κενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο υπηρωτικής φιλαργυρίας ασπονδε, πλήθης όταν έτυχες, ότι ψυχής ουδός της οστάσιος ο κόσμος, ως εδιδάχτης, από γνώση γαρς αυτών, ευρώχησας ανάψας προδότα, φύσε των ψυχών ημών, Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς. With souls that are pure, let us open unpolluted lips and come, let us magnify Thee, all immaculate and most pure, all-holy Mother of Emmanuel,
As through her we offer up intercessions to him, the Son she bore. Spare our souls, O Christ our God, and save us, we pray. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating all holy, pure, most blessed, glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For all the heavenly powers praise you, and to you they ascribe glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. To nymphonos vlevo, sodin mo ke kosmi menon, ke dima ke kho. See you.
αυτόν εν κυμπάλι σε βήχησεν, είτε αυτόν εν κυμπάλι σ' αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον, ότι σι ουδά θλιότητος εθεώρη την πόνην θυλούσαν τα ίχνη και σκέπτεται το δόλο της προδοσίας το φίλημα εκείνη τους πλακάμους διέ και ούτως το θυμό εδεσμήτω φέρον αντιμήρου την δυσόδικα κίαν θόνος γαρουκίδε προτιμάντο συμφέρον ότι Ιούδας αθνιότητος εφυσρίσε ο Θεός τα ψυχάσιμον. Amen.
διάσωσό με εκ του κλειδώνος της αμαρτίας μου, Θεό με, δια το μέγα σου ελέον. Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ή μόνος Άγιος, σύ ή μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινο το ελεός σου, τι γινός τους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη εμέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός σου εφημάς, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέπτυσόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμεν την αιώθυνην δέησιν ημών του Κυρίου. Η ελέησον. Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Η ελέησον. That this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For that which is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That the end of our life may be Christian, painless, unashamed, and peaceful, and for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Τις Παναγίας σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξα δεσποίην Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων του Αγιώμνου ενεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ηλέως εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Πνεύματι νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το τα σκέφαλα σημών το Κύριο κλεινόμεν. We pray to you, holy, holy, stretch forth your unseen hand from your holy dwelling place and bless us all. And if we have sinned voluntarily or involuntarily, as a good and merciful God, forgive and grant us your earthly and heavenly bounties. Σον καλέστην και λέγκαι σώσιν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπω μεν
το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα, την οικιά εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τη οικία του Φαρισαίου και γίνει αμαρτωλός προς ενθούσα της όση εκείνη τούτο δώσα. Είδε την βεβηθισμένη τη αμαρτία, την απειλπισμένη διά τας πράξης, την μη δε νυχτήσαν παρά της εις αγαθότητος. Και δώσ' μη, Κύριε, την άφεση των κακών και το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και η γαλλία σάμεθα και εμφράνθημεν εμπάσες τες ημέρες ημών. Υπλώσεν η πόρνη τα στρίχαση το δεσπότη, υπλώσεν Ιούδα τα σχήρας της παρανόμη. Ημελαβήν την άφεση, οδελαβήν αργυρία, διός ειβόμεν το πραθέντη και θυμών ημέρα τα πείνωσα σημάσε τον, τον είδω με κακά και είδε επί του ζούδου σου και επί τα έργα σου και οδηγήσαν τους Υιούς αυτών. Προς ήρθε γυνή, δυσόδης και βεβορβόρο με προχέους αποσύσου σωτή το πάθος καταγγελούσα πως ατενήσωση το δεσπότη αυτός γαρελή λίθασο σε της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον η απεγνωσμένη διά των βίων και επεγνωσμένη διά
διά των τρόπων. Το μύρον βαστάζουσα προς ήλθεσι πόσα, μη με την πόνη να απορρίψεις, ότε χθείς εκ Παρθένου. Μη μου τα δάκρυα παρήδεις, η χαρά των αγγέλων. Αλλά δέξε με μετά νοούσαν, ίνου καπόσο αμαρθά νούσαν, Κύριε, διά το μέγα σου έλεος. Amen.
Oh.
Αγαθόν το εξομολογήστο Κυρίου και ψάλλην το ονόματί σου υψιστέ, τον αγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου νύχτα. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός, ελεήσιν ημάς. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός, ελεήσιν ημάς. Άιος ο Θεός, Άιος Κυρός, Άιος Θεός, ελεήσιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και ει και εις τους αιώνας των. Αμήν. Παναγιάτρια σε λέσον ημάς, Κύριε λάσπετες ματίες ημών, δέσου τα σήκω ίσον τα σορμίες ημίν, Άγια επίσκεψε και άσε τα σασυνίες ημών, ένε και τουρματός σου, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, γέννην και ει και εις τους αιώνας των. Αμήν. Πάτε ημών, ο εν της ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανού και πτυζής, τον άτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα αυθήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φλές ημών, και μη συνέξει ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και τρίτε πνεύματος νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. More than the harlot have I transgressed, and yet no torrents of tears have I offered you, O good one. But praying in silence I fall before you, and with longing I kiss your immaculate feet, so that you as Master will grant forgiveness of trespasses to me, who cry out to you, O Saviour, from the mire of my sinful burdens deliver me. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit,
both now and ever into the ages of ages. Amen. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim, you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. In the name of the Lord, Father, bless. Wisdom, the one who is blessed, Christ our God, always, now and ever, and to the ages of ages. Amen. O heavenly King, strengthen our faithful leaders, edify the faith, pacify the nations, grant peace to the world. Protect this holy church and this city. Place our departed parents and brethren in the dwellings of the just, and in your goodness and mercy, receive us also in repentance and confession as a good and loving God. Kyrie και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα αργίες, πυριεργίες, φιλαργίες και αργολογίες μη με δώσ. O Lord and Master of my life, deliver me from the spirit of indolence, meddling, vain ambition, and vain talk. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ με το σοδούλο. Bestow on me, your servant, the spirit of prudence, humility, patience, and love. Και δώρισε μην το αράνταμα πτέσματα και μη κατακρίνεν τον αδερφό μου ότι ευλογείται ως εις τους αιώνας των αιώνων. Yea, O Lord and King, grant me that I may see my own faults and not to judge my brother, for you are blessed to the ages of ages. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον. Δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον Πάτερ. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος για την ημών σωτηρίαν, Χριστός αληθινός θες ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγιού Μητρός, δυνάμε του τιμή κουζόπιου σταυρού προς τα σωμάτων, ή και συγκρομπαπιστή Ιωάννα των Αγίων Δόξων Εφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Νικομαρτύρων, των Ασίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρός ημών Στυλιανού του Παπλογόνας, των Αγίων Δόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου, Θεές Κλαμά, των Αγίων και Δικαιών του Αγίου Κιμκιάνης, Κρίσκοντος Μαρτυροσού και την Ήμην Επτυλούμεν, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Dear brothers and sisters, on this evening of Holy Tuesday, which of course we heard many hymns of contrition and calling us to repentance and humility through the sinful woman who showed us the way, dear brothers and sisters, of repentance and tears. Dear brothers and sisters, indeed, the way out of this crisis we're in is not so much to vaccinate or to social distance, or to improve our medical knowledge, although these are important. But for all of us, dear brothers and sisters, the example is given to us by this sinful woman, because we are all sinful people. We are called to repentance. We are called to become full of the Spirit. We are called to become temples of the Holy Spirit, each and every one of us. Our bodies, our individual bodies, are called to become a temple where we are
As the hymns have said, we can fall down in silence and ask God with tears to come into our hearts so that we can receive the Holy Spirit in our lives. This is what will save the world, dear brothers and sisters. This is what will heal us physically and spiritually. Not the amount of money or the amount of medical know-how that we might have, but we need to spend whatever we have, whatever strength we have, in repentance, in tears. And in this way we will see God in our lives. In this way we will see God in the world around us and in people around us. Dear brothers and sisters, let's take this message seriously this year. Isolated, but each and every one of us, the temple of the Holy Spirit, we can get on our knees and with tears also wash the feet of our Lord. And in this way, grace will come into all of us personally and united as the body of Christ. Αγαπητοί αδερφοί, αυτή την ημέρα, τη Μεγάλη Τρίτη, που ακούσαμε το τροπάριο της Κασιανής από μακριά, ας θυμηθούμε, αγαπητοί αδερφοί, την προσωπική μας μετάνοια, εκεί που είμαστε κλεισμένοι, στα σπίτια μας, την προσωπική μετάνοια, να γινόμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος και με τα δάκρυα μας, με τη μετάνοια μας, να γιατρευτούμε πνευματικά και σωματικά. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος, αγαπητοί αδερφοί, όλος ο κόσμος. Με τη μετάνοια και την χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, που έζησε η πόρνη, αγαπητοί αδερφοί, η πόρνη, γιατί μετάνιωσε, καλάμε, εγώ πρώτος και όλος ο κόσμος, να μετανιώσουμε και έτσι θα έρθει η χάρη του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στο σύμπαν, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας προσωπικά. Αγαπητοί αδερφοί, ας συνεχίσουμε αυτή την προσευχή μέσα στην ησυχία, μέσα στη σιωπή, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στα δάκρυα μας και θα έρθει ο Θεός και η χάρη του Θεού και θα αγιαστούμε και εμείς θα είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός να σας έχει καλά όλους, με υγεία, αγαπητοί αδερφοί, με το καλό αύριο το πρωί, η τελευταία προγιασμένη της Μεγάλης Εβδομάδας, 8 με 9:30, μετά το βράδυ, Τετάρτη, βέβαια το απόγευμα θα είναι το Ιερόν Ευχέλιον, και από μακριά, αγαπητοί αδερφοί, εύχομαι το Άγιον Ευχέλιον να είναι να δώσει υγεία παντού, αγαπητοί αδερφοί, με τη χάρη του Θεού, με την προσευχή μας, αγαπητοί αδερφοί, να πάει παντού. Μην ξεχάσετε, μόνο που θα ακούσει ο Χριστός την προσευχή μας θα γιατρευτεί ο κόσμος. Μόνο, αγαπητοί αδερφοί, που θα προσευχηθούμε με όλη την καρδιά μας, θα γιατρευτούμε εμείς προσωπικά και ο κόσμος γύρω μας.
Μετά το βράδυ θα είναι όρθος για το μυστικό δείπνο, όπως τα ξέρετε, 7 η ώρα, και πρώτο Θεός θα τα έχουμε στο διαδίκτυο. Και ευχαριστώ όλους τους ψάλτες σήμερα, όλοι που βοηθήσαν στο ιερό και στο διαδίκτυο να μεταδώσουμε. Ευχαριστούμε σε όλους σας, αγαπητοί αδερφοί, αλλά προπάντων αυτοί που ακούτε, γονατιστοί, προσευχόμενοι με δάκρυα, αγαπητοί αδερφοί, για να ανοίξουν, για να ανοίξει η καρδιά μας, για να ανοίξει η Εκκλησία μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθειά μας.